τον γνωστό αυτό και όμορφο οικισμό του Δήμου μας και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έχει διαπρέψει σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε. Είναι ένας άνθρωπος των γραμμάτων, δάσκαλος κατ' επάγγελμα, χρόνια υπηρέτησε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία του Δήμου Κομοτηνής. Κοντά του μαθήτευσαν πάρα πολλά παιδιά, όπως και εγώ προσωπικά. Και μετά, νομίζω, το πέρας της επαγγελματικής του πορείας, μπορεί και νωρίτερα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο αυτό και πολυετής η έρευνα που προηγήθηκε για τη συγγραφή του έργου για το οποίο σήμερα το καλέσαμε εδώ με πρόθεση να τον βραβεύσουμε. Κατάφερε και συνέταξε ένα απόνυμα, μια ιστορική μελέτη με ιδιαίτερη αξία, ιδιαίτερη ιστορική αξία και πολιτιστική αξία για την πόλη μας, για την περιοχή μας και ακόμη περισσότερο για τον οικισμό της Καρυδιάς. Πρόκειται για το έργο «Ένα ταξίδι στην ιστορία των Καρυδιωτών» επί τη επετείο των 100 χρόνων από την κρασιδική καταστροφή. Ένα έργο που, όπως θα μας πει και ο ίδιος, αποτελεί το δημιούργημα και τον κόπο, νομίζω, πολλών ετών μεγάλης έρευνας και συλλογής υλικού, σχετιζόμενου κυρίως με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και νομίζω ότι είναι ένα έργο ιδιαίτερης αξίας και γι' αυτό πρόσφατα είχε τη μεγάλη τιμή, η οποία αποτελεί τιμή για τον ίδιο, αποτελεί όμως τιμή και για όλους εμάς και για τον τόπο μας, να διακριθεί και να βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Νομίζω ότι αυτή η διάκριση είναι πάνω από όλες τις άλλες και νομίζω ότι η Ακαδημία Αθηνών τον διέκρινε και ξεχώρισε το έργο του ανάμεσα σε πολλά άλλα, τα οποία ήταν υποψήφια για τα συγκεκριμένα βραβεία. Και αυτό μας κάνει, κύριε Φιλιππίδη, ιδιαίτερα υπερήφανους όλους. Υπερήφανους για σας που όλα αυτά τα χρόνια κατορθώσατε να συλλέξετε όλο αυτό το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό υλικό, να το συμπεριλάβετε σε αυτό το έργο το οποίο συγγράψατε και να το αφήσετε παρακαταθήκη για τον τόπο μας, για την πολιτιστική μας κληρονομιά, ένα έργο σύμβολο για την Καρυδιά, αλλά και για όλους εμάς που νομίζω ότι ζούμε σε αυτόν τον τόπο, αγαπάμε τους οικισμούς και ιδιαίτερα την Καρυδιά και την ιστορία της. Θα ήθελα... Για το βιβλίο είναι έργο μιας ζωής. 30 χρόνια. Σημειώσεις με χαρτιά, όπου βρισκόμουν, σκεφτόμουν κάτι, το έγραφα. Ειδικά για το χωριό της Καρυδιάς. Για τους κατοίκους, οι οποίοι είναι πρόσφυγες από το Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο. Τι ιστορίες έχετε από παλιά, έτσι, από τους Καρυδιώτες? Συνεντεύξεις που έχω πάρει είναι από τη μέρα που έφυγαν από εκεί, το 22, μέχρι που έφτασαν εδώ, στην Ελλάδα, και μας έφεραν δηλαδή όλη την ιστορία του τόπου όπου διέμεναν, το χωριό τους ή την πόλη τους. Είναι καλές συνεντεύξεις αυτές που μου έδωσαν, διότι ήταν οι πρώτοι κάτοικοι που ήρθαν στην Καρυδιά, σε ηλικία 12, 15 μέχρι και 20 χρονών, ας πούμε. Και μπορούσαν να πούν πολλά πράγματα από τις πατρίδες τους, οι οποίες αριθμούν 50 περιοχές οι πατρίδες τους. Δεν είναι από ένα μέρος, ας πούμε, αλλά οι πιο πολλοί είναι σκεπαστιανοί από το Σκεπαστό της Ανατολικής Θράκης και από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ήταν δύσκολα τα πρώτα χρόνια που ήρθαν? Ήταν δύσκολα και δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν με τους ντόπιοι, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν Βούλγαροι στο χωριό, όταν ήταν κατοχή, ας πούμε. Άλλο ήταν Γερμανοί, Ιταλοί, εδώ σε εμάς ήταν οι Βούλγαροι, διότι αυτοί οι ίδιοι είχαν ζητήσει την περιοχή της Τράκης για να κατέβουν. Και όταν έχασαν τον πόλεμο, αναγκάστηκαν να φύγουν πάλι στις πατρίδες τους και αυτοί, να διάσουν τα σπίτια, τα οποία όλα ήταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ακόμη τα σπίτια αυτά χτισμένα, με πέτρες από το ποτάμι που περνάει μέσα από το χωριό. Το πανέμορφο αυτό ποτάμι, ας πούμε. Και άδειαζαν σιγά σιγά τα σπίτια που έφευγαν, δεν έφευγαν όλοι μαζί, και οι πρόσφυγες, για να μην είμαι στον δρόμο, άλλοι κατοίκησαν εδώ στα χωριά του Γιακά, ας πούμε, με τους Μουσουλμάνους πολύ καλά, λέει, έζησαν εκεί πέρα, 1-1,5 χρόνο, και μετά
άρχισαν πάλι να έρχονται μια οικογένεια που μόλις άρχιζε ένα σπίτι. Ο πατέρας μου από την Μικράσια, από την Νικομήδια της Μικράσιας, και η μητέρα μου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, άλλη καταγωγή της από το Σκεπαστό. Και πώς επέλεξαν αυτή την περιοχή την επέλεξαν οι συγγενείς του παππού μου, επέλεξαν να πάνε στον Πειραιά. Έφυγαν με το καράβι το μεγάλο που φόρτωσε, ας πούμε, στα παράλια, από τη Σμύρνη ήταν, δεν ξέρω, Περιδεστό ήταν. Και έφτασαν εκεί πέρα και ο παππούς μου έμεινε εδώ. Έμενε εδώ διότι θεώρησε καλό ότι ήταν πολύ κοντά στην παλιά του πατρίδα. Και νόμιζε ότι θα γυρίσει ξανά πίσω να είναι πρώτος που θα πάει. Έτσι μας έλεγε τουλάχιστον. Και είδαμε ότι αναγνωρίστηκε η δουλειά σας από την Ακαδημία. Το βιβλίο είναι καλογραμμένο. Είναι στολισμένο με φωτογραφίες πάρα πολλές. Πάρα πολλές, αγγίζουν τις χίλιες φωτογραφίες. Και σε ηλουστρασιών χαρτί. Αυτό το οφείλω βέβαια στον εκδοτικό οίκο του παρατηρητή. Η κυρία Τζένι Κατσαρή Γαφιάδο έκανε πολύ καλή δουλειά στα κείμενα, στη σειρά των κειμένων, στις φωτογραφίες, πλαισίωναν φωτογραφίες κάθε ενότητα, ανάλογα με την ενότητα, έβαζε και τις φωτογραφίες. Και έγινε ένα πανέμορφο βιβλίο, ας πούμε, με καλό εξώφυλλο, και νομίζω ότι αυτό που ήθελα να κάνω, με βιβλίο δηλαδή, την ιστορία των προγόνων μου, την πέτυχα. Πριν λίγες μέρες έζησα συγκινητικές στιγμές στην Ακαδημία Αθηνών, διότι κάθε χρόνο βραβεύει από διάφορες πηγές τα χρήματα που κάποιοι, ας πούμε, δίνουν στην Ακαδημία τα χρήματά τους, δίνουν ένα ποσό και από αυτό το ποσό λένε τι θα βραβεύσει. Εγώ ήμουνα στη β' τάξη των γραμμάτων και των καλών τεχνών. Σε αυτή την ενότητα δηλαδή βραβεύτηκα. Διότι το βιβλίο ανήκει εκεί πέρα. Έλεγε αυτή η ενότητα ότι ιστορία, λαογραφία από τις Ανατολικές Τράκης, της Ανατολικής Ρωμιλίας και του Πόντου ενδεχομένως, ας πούμε, να υπήρχαν. Πώς έφτασε το βιβλίο σας μέχρι την Ακαδημία Αθηνών? Ποιος το πρότεινε? Την Ακαδημία στέλνουν εις βιβλία σε όλους, στην Ακαδημία, στην Βουλή, στέλνουμε βιβλία και συμμετέχουμε στο διαγωνισμό των ετήσιων που γίνεται κάθε Δεκέμβρη, ας πούμε. Και πραγματικά, ας πούμε, το βιβλίο αυτό διαβάζεται από 5 ξεχωριστούς φιλολόγους, οι οποίοι βγάζουν το συμπέρασμά τους ο καθένας και στο τέλος λένε, ας πούμε, αν το βιβλίο περνάει στη βράβευση. Και εμένα σας βράβευσαν. Με βράβευσαν κόσμος πολλής, οι βραβευμένοι πολλοί ανάλογα με την ενότητα που είχαν ασχοληθεί και νομίζω ότι ήταν το ανώτερο βραβείο που μπορούσα να πάρω. Φέτος το πήρες αυτό, έτσι, φέτος. Ναι, τώρα, πριν λίγες μέρες πήρες. Θεωρούμε μια ηθική υποχρέωση απέναντί σας για όλα αυτά τα οποία κάνατε, για αυτό το έργο και για την καθοριστική, νομίζω, συμβολή σας στη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Γιατί αυτό το έργο αποτελεί ένα απόθεμα πολιτιστικής κληρονομιάς για όλους μας και για τις επόμενες γενναίες, ακριβώς διότι πρέπει να διασώζεται η παράδοση και η κληρονομιά μας και να μεταλαμπαδεύεται στις επόμενες γενιές. Αυτό μέσα από το έργο σας γίνεται πράξη, σας ευχαριστούμε γι' αυτό και σας αξίζει η ελάχιστη αυτή τιμή από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης σας. Στις ριζές τους και είναι σημαντικό γιατί που αφήνεται μια παρακαταθήκη στις συνόδρες γενιές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο. Σας ευχαριστώ. Εκεί αν θέλετε. Πριν λίγες μέρες ένιωσα συγκινητικές στιγμές στην Ακαδημία Αθηνών που αποφάσισε να βραβεύσει το έργο μου και
νιώθω λιγάκι έτσι πραγματικά ότι κάτι είναι και αυτό που έγραψα. Σήμερα θεωρώ πως η βράβευση από το Δήμο Κομοτηνής είναι εξίσου συγκινητική για μένα, γιατί γίνεται στη γενέτειρά μου από το δικό μας Δήμο και καταρρύπτεται το ουδής προφήτη στον τόπο του. Συγκινήθηκα πολύ με την πρόσκλησή σας να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Και για να μην σας κουράζω με λεπτομέρειες, θα σας πω μόνο αυτό. Όταν πέτυχα στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Αλεξανδρόπολης, στη Ζαρίφιο Ακαδημία, φρόντισα να γίνω ένας σωστός δάσκαλος. Και με τις δραστηριότητες λαογραφικές και ιστορικές που ανέπτυξα στο χωριό μου, την Καρυδιά, επειδή οι κάτοικοι είναι όλοι πρόσφυγες, ήταν το 22 που ήρθαν, τώρα είναι η απογονή τους, θέλησα έτσι να ασχοληθώ με πολύ όρεξη και μεράκι. Και δεν άφησα πραγματικά τίποτε που να μην το καταγράψω στο βιβλίο αυτό. Ένας δηλαδή που θα πάρει το βιβλίο στα χέρια του, δεν γνωρίζει την Καρυδιά, επισκέπτεται την Καρυδιά μια φορά και λέει ένα όμορφο χωριό. Αλλά ποιοι κατοικούν σε αυτό το χωριό, θα το διαβάσει μέσα στο βιβλίο μου.